Το ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει η ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική κοινωνία είναι απλό. Αν δεν είναι ρατσιστικό έγκλημα η δολοφονία ενός Πακιστανού εργάτη που πηγαίνει χαράματα στη δουλειά του, έχοντας στην τσέπη του 5 ευρώ και το φυλαχτό της μάνας του, από δύο μαυροφορεμένους μοτοσυκλετιστές, μαχαιροβγάλτες, με στιλέτα πεταλούδες, τότε τι είναι ρατσιστικό έγκλημα? Με δεδομένο ότι στα σπίτια και των δύο βρέθηκαν ολόκληρα οπλοστάσια και φυλάδια της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η σημερινή δίκη είναι η ευκαιρία να ξεβρωμίσει το όνομα της Ελλάδας στα μυαλά πρώτα και κύρια της μητέρας του Σαχζάτ Λουκμάν, της Σουκράν Μπίμπι, που αυτή τη στιγμή για αυτήν το όνομα Ελλάδα σημαίνει τη χώρα στην οποία σκοτώσανε το γιο της. Η σημερινή δίκη είναι η ευκαιρία το όνομα Ελλάδα να σημαίνει τον τόπο όπου για τη δολοφονία του γιου της αποδόθηκε δικαιοσύνη. Η οικογένεια του Σαχζάτ Λουκμάν τα έχει πει όλα με τη δήλωσή της. Άμα γινόντουσαν εκείνες οι ενέργειες οι οποίες έγιναν μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο Παύλος Φίσας και πολλοί ακόμα, πολλά ακόμα ανώνυμα θύματα των νεοναζί θα ήταν ζωντανοί.